Και ήρθε η ώρα να σας φτιάξω το κέικ που σας υποσχέθηκα. Ένα κέικ πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε και σίγουρα μπορείτε να βγάλετε αντί για βασιλόπιτα μια τέτοια εκδοχή. Όλοι θα τη λατρέψουνε. Μοναδικό σε γεύση, πάρα πολύ εξωτικό γιατί έχει καρύδα, έχει και το πορτοκαλάκι και μας αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια έχει τη σοκολάτα, που η σοκολάτα είναι η βασίλισσα των γλυκών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γενικά ένα τέτοιο γλυκό θα ήταν πολύ ωραίο να βγάλετε στο πρωτοχρονιάτικο δείπνο σας. Για το κέικ αστέρι με καρύδα και σοκολάτα θα χρειαστούμε. Για το κέικ 250 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 4 αυγά μεσαία, 180 γραμμάρια γάλα, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 50 γραμμάρια ινδοκάριδο, 50 γραμμάρια cranberries, 1 πρέζα αλάτι και 200 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert. Για την κανάς θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 30 γραμμάρια σπορέλαιο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρέσκα φρούτα, φυσαλίδες, φράουλες, blackberries, blueberries, 20 γραμμάρια ενδοκάριδο και φύλλα δυόσμου. Τώρα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Χρειαζόμαστε ένα μίξερ και θα ρίξουμε μέσα το βουτυράκι μας μαζί με τη ζάχαρη να φρατέψουν πάρα πολύ καλά. Το βούτυρο να είναι παγωμένο ή θερμοκρασία δωματίου, Διονύση? Γιατί? Για να φρατέψει. Αυτό, ναι, εντάξει λέει. Λοιπόν, ρίχνουμε ζάχαρη, βούτυρο, βανίλια, ξύσμα από πορτοκάλι. Όπως βλέπετε, χρειαζόμαστε να ρίξουμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι, αλλά το χρειαζόμαστε όλο. Άμα πάρετε μια κακή ξύστρα, να το πω έτσι, και δεν βγάλετε πολύ ξύσμα, θα χρειαστεί να βάλετε ξύσμα από δύο πορτοκάλια. Οπότε, please, βγάλτε πορτοκαλάκι μέσα στη συνταγή, το χρειαζόμαστε. Είναι Χριστούγεννα, οπότε θέλουμε να μας βγάλει αυτά τα αρώματα το γλυκό μας. Και κλείστε το μίξερ σας, αφρατέψτε πολύ καλά και μόλις αφρατέψουν όλα τα υλικά θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα. Και μόλις αφρατέψει πολύ καλά το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, όπως είναι, θα πάρετε και θα ρίξετε συνολικά από το αλεύρι μας 3 κουταλιές της σούπας. 2, 3 και το υπόλοιπο θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Οπότε κλείνουμε το μίξερ και σιγά σιγά θα προσθέσουμε μέσα τα αυγουλάκια μας καθώς χτυπάει το μίξερ. 1-1, θα βγάζω έξω, ρίχνω το ένα στο μπολ, βλέπω μην τυχόν και έχει κανένα τσόφλι, δεν έχει όλα καλά, πάει το πρώτο μέσα. Με το που απορροφηθεί το πρώτο, ρίχνω το δεύτερο. Στη συνέχεια το τρίτο. Και το τελευταίο μας. Εδώ. Όταν ρίξουμε όλα τα βουλάκια μας, θα προσθέσουμε και το γάλα. Το γάλα και αυτό σιγά σιγά μέσα. Και καλό θα ήταν το γάλα να μην είναι παγωμένο το ψυγείο, γιατί θα παγώσει το βούτυρο και θα δημιουργήσει γρουμπαλάκια. Όχι ότι μας πειράζει, κανένα πρόβλημα, απλά καθαρά για αισθητικούς λόγους. Δυναμώνουμε λίγο το μίξερ και μόλις ανακατευθούν όλα τα υλικά, σταματάμε το μίξερ. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα. Πώς? Πολύ απλά, θα πάρετε ένα μεγάλο μπολ. Αυτό. Και θα προσθέσετε όλα τα στερεά υλικά. Το αλεύρι. Ρίχνουμε μέσα το αλεύρι, το μπέικιν, την καρύδα, τα cranberries. Οπωσδήποτε θα βάλετε λίγο αλατάκι, χρειαζόμαστε. Και θα ψιλοκόψετε μία ολόκληρη συσκευασία Nestlé Desserts κουβερτούρα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα Nestlé Dessert με φυσικό εκχύλισμα βανίλιας. Κόβεται εύκολα και λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία ολόκληρη συσκευασία. Όπως είναι. Κοιτάξτε εδώ. Όταν γυαλίζει η σοκολάτα και κάνει κρούτσου κρούτσου όταν την κόβετε, σημαίνει πως η σοκολάτα σας είναι ποιοτική. Σπάστε την σε μεγάλα κομμάτια. Μην την ψιλοκόψετε πάρα πολύ. Θέλουμε να έχουμε δάγκωμα, θέλουμε να νιώθουμε ότι έχει σοκολάτα μέσα. Εδώ και λίγο εδώ. Ακούτε. Είναι ο πιο όμορφος θόρυβος που υπάρχει. Ξέρεις, δεν μπορείς να αντισταθείς. Γιατί τρως λίγο σοκολατίτσα. Παναγία μου. Αχ, τι κρίμα, αυτό δεν το ψιλόκοψα πάρα πολύ. Θα πρέπει να το φάω.
Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί ανακατεύουμε τη σοκολάτα μαζί με το αλεύρι και τα cranberries, φίλε Διονύση. Δεν έχει ιδέα, απλά γελάει. Λοιπόν, άμα θα βάλουμε σε μία συνταγή για κέικ μέσα σοκολάτα και cranberries και δεν ανακατέψουμε μαζί με το αλεύρι ή γενικά οτιδήποτε άλλο υλικό βάλουμε εμβόλυμο μέσα στο κέικ, τότε τα υλικά αυτά έχουν τη δράση, καθώς ψήνονται επειδή είναι αρκετά βαριά, να πηγαίνουν προς τα κάτω και να μένουν στον πάτο του κέικ. Είναι κάτι που δεν θέλουμε, γι' αυτό το λόγο, πάντα μα πάντα όλα μας τα υλικά που βάζουμε έξτρα εκτός από αλεύρι σε ένα κέικ, θα ανακατεύουμε με το αλεύρι. Το αλεύρι δημιουργεί μία κρούστα, να το πω έτσι, πάνω στα υλικά μας, με αποτέλεσμα να τα κρατάει ψηλά και να μην πηγαίνουν προς τα κάτω. Οπότε ανακατέψτε πολύ καλά εδώ αλεύρι, cranberries, bacon και τι άλλο έχω βάλει, και καρύδα. Και όπως είναι μέσα στο μπολ μας. Αυτό ήταν. Τώρα, κουταλίτσα και ανακατεύουμε σιγά σιγά. Και αυτό που πρέπει πάντα μα πάντα να θυμόμαστε είναι ότι όταν βάλουμε το αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα υλικά, δεν δουλεύουμε πολύ το μείγμα μας. Γιατί? Γιατί το μείγμα μας έχει αλεύρι, το αλεύρι έχει γλουτένη και όσο περισσότερο δουλεύεται η γλουτένη, τόσο περισσότερο πλέγμα δημιουργεί, οπότε τόσο περισσότερο λαστιχώνει το κέικ μας. Αντί για κέικ θα πάρετε ψωμί. Γι' αυτό το λόγο, πάντα μα πάντα, βγάζουμε τον κάδο του μίξερ και όταν ρίξουμε τα στερεά υλικά μέσα σε κέικ, ανακατεύουμε σιγά σιγά και ήπια με μία κουτάλα. Τώρα, έχω ετοιμάσει μία ωραία φορμούλα αστεράκι με βούτυρο και αλεύρι. Και θα ρίξω όλο το μείγμα μου μέσα. Εδώ. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος ήδη. Σε περίπτωση που δεν είναι προθερμασμένος ο φούρνος, ας μην ξεκινήσετε τη συνταγή. Γιατί άμα ρίξουμε σε έναν κρύο φούρνο το κέικ μας δεν θα φουσκώσει ποτέ. Απλώνουμε το μείγμα μας εδώ με την κουτάλα, να πάει παντού, να είναι ομοιόμορφο. Χωρίς όμως να ξύσουμε το βούτυρο και το αλεύρι που έχουμε βάλει, το σεμιζάρισμα, για να μην κολλήσει το κέικ μας. Και ήρθε η ώρα του ψήσιματος. 170 βαθμούς για περίπου 50 λεπτά με μία ωρίτσα, μέχρι που να γίνει χρυσαφένιο, να φουσκώσει και να γίνει ωραίο. Όταν είναι έτοιμο το κέικ μου, θα το βγάλω, θα το αφήσω να κρυώσει καλά και μόλις κρυώσει καλά θα ετοιμάσουμε μία γκανάζ για να σκεπάσουμε και να καλύψουμε τελείως το κέικ με σοκολάτα. Οπότε δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε δουλίτσα, όχι πολύ, ελάχιστη. Ραντεβού πίσω σε κανένα 2-3 ώρα μέχρι που να κρυώσει καλά το κέικ. Σοκολάτα. Και το κέικ μας είναι έτοιμο. Το έχω γυρίσει ανάποδα, το έχω βάλει σε μία σχάρα. Έχει κρυώσει 100% αυτό ακριβώς που θέλουμε. Και ήρθε η ώρα να το ντεκοράρουμε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα ετοιμάσουμε μία γκανάζ. Οπότε χρειαζόμαστε κρέμα γαλακτός. Τέλεια. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι. Πάνω στη φωτιά. Μπορούμε να το κάνουμε και στα μικροκύματα. Αλλά ξέρω ότι πάντα θέλετε να βλέπετε τις εναλλακτικές. Οπότε σας δίνω αυτόν τον τρόπο σήμερα. Χαμηλή φωτιά, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Και θέλω άλλη μία συσκευασία Nestlé Dessert κουβερτούρα. Θα τη σπάσουμε καλά. Βγάζουμε το αλουμινόχαρτο. Εδώ. Και άμα έχουν μείνει μεγάλα κομμάτια, τα σπάμε και αυτά. Οπωσδήποτε πρέπει να φροντίσετε όταν κάνετε γκανάζ να μην έχετε χοντρά κομμάτια σοκολάτας. Γιατί κρυώνει η κρέμα γάλακτος, οπότε δεν γυαλίζει ποτέ η γκανάζ, δεν γίνεται σωστή. Τα υπόλοιπα έχουν σπάσει μέσα. Θα προσθέσω λίγο σπορέλαιο για να γυαλίσει η γκανάζ μου και να γίνει έτσι πιο ρευστή. Έχει βράσει, δεν έχει βράσει ακόμα, αλλά θα αρχίσει να βράζει. Και αυτό που θέλουμε είναι να είναι πραγματικά καυτή η κρέμα γάλακτος για να γίνει σωστά η γαλακτοματοποίηση και να ενωθεί η σοκολάτα μαζί με την κρέμα γάλακτος. Πρέπει να βράζει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, άρχισε να βράζει, Διονύση! Κατευθείαν με το που άρχισε να βράζει η κρέμα, τη ρίχνουμε μέσα στη σοκολάτα. Εδώ. Και τώρα τι κάνουμε, πρέπει να ανακατέψουμε κατευθείαν, Διονύση? Όχι, ρε Διονύση, δεν ανακατεύουμε κατευθείαν. Άμα ανακατέψουμε κατευθείαν, κατευθείαν κρυώνει η κρέμα γάλακτος και δεν πετυχαίνει κανάς. Πρέπει να ξαναζεστάνουμε. Ενώ άμα περιμένουμε λίγο, δηλαδή μέχρι το 20 θα μετρήσουμε, όχι παραπάνω, μετά η κανάς θα βγει τέλεια. Και μπαίνουμε κατευθείαν εδώ πέρα, ανακατεύουμε σοκολάτα με κρέμα γάλακτος. Τώρα που έχει μαλακώσει. Και μόλις λιώσει η σοκολάτα και είναι έτοιμη η κανάς, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ένα ταψάκι και ακούστε τι πρέπει να γίνει. Για να μην σας βάζω σε διαδικασίες για το πότε πρέπει να κάνετε την γκανάζ και να την αφήσετε να κρυώσει, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε και να ρίξετε την γκανάζ μέσα σε ένα ταψάκι, εδώ. Και επειδή είναι πάρα πολύ ρευστή και ζεστή αυτή τη στιγμή,
Άμα ρίξουμε πάνω στο κέικ, τι θα γίνει? Θα απορροφήσει το κέικ, την κανάς και γενικά δεν θα βγει σωστό το αποτέλεσμα. Άρα θέλουμε λίγο να την κρυώσουμε. Αυτός ο τρόπος είναι ο πιο εύκολος. Ουσιαστικά βάζουμε σε ένα ταψάκι. Το ταψάκι είναι σχετικά κρύο. Έτσι, είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Οπότε κρυώνει πολύ πιο γρήγορα τη σοκολάτα μας. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα. 10-20 φορές να κάνετε αυτή την κίνηση που κάνω και εγώ. Η σοκολάτα θα έχει φτάσει σε θερμοκρασία που μπορούμε όντως να τη ρίξουμε πάνω από το κέικ. Ήδη άρχισε να δένει, το βλέπετε. Εκεί πέρα που ήταν πολύ ρευστή γιατί ήταν ζεστή, τώρα άρχισε να σφίγγει λίγο και είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Αυτό που έκανα ήταν αρκετό. Ξαναδιάζουμε πίσω στον μπολ. Εννοείται πως αυτή τη διαδικασία μπορείτε να την κάνετε μόνο με μία μαρίζ. Γιατί αν το κάνετε με κουτάλι, η μισή σοκολάτα θα μείνει στο ταψάκι, το καταλαβαίνετε. Και τώρα ήρθε η ώρα να αδειάσουμε την γκανάζ πάνω από το κέικ μας. Ουχου! Πώς σας φαίνεται? Τώρα, επειδή δεν είναι στρόγγυλο το κέικ μας, πρέπει λίγο να βοηθήσουμε την γκανάζ για να πέσει ομοιόμορφα παντού. Και μόλις φροντίσουμε να πάει παντού, ρίχνουμε και την υπόλοιπη γκανάζ. Αυτό πάει πίσω. Και σιγά σιγά καλύπτουμε τα πλαϊνά. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Απλά δεν θέλουμε να έχει χοντρή στρώση από γκανάζ. Όσο πιο λεπτή, τόσο καλύτερα. Εδώ. Τέλειο. Τώρα, υπομονή 4-5 λεπτάκια τουλάχιστον. Μπορείτε και λίγο παραπάνω, εφόσον έχετε κάνει τη διαδικασία που σας έδειξα. Να σφίξει λίγο η γκανάζ και μόλις σφίξει θα ρίξουμε από πάνω τα φρουτάκια μας και την καρύδα μας. Η κουβερτούρα θεωρείται το καλύτερο είδος σοκολάτας εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητάς της σε βούτυρο κακάο, πάνω από 31%. Το βούτυρο κακάο έχει την ιδιότητα να κρυσταλώνει, με αποτέλεσμα η σοκολάτα να λιώνει πιο εύκολα και ομοιόμορφα, να αποκτά μοναδικό άρωμα και βελούδινη υφή. Όλα αυτά την κάνουν ιδανική για χρήση στη ζαχαροπλαστική. Και το κέικ μας είναι έτοιμο. Πολύ προσεκτικά μεταφέρουμε. Εννοείται πως ό,τι γκανάζι έχει πάει κάτω δεν την πετάμε. Θα αναζεσταίνουμε και χρησιμοποιούμε κατευθείαν για οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Και δεν είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλουμε ένα ωραίο ντεκόρ από πάνω. Έχω πάρει φυσαλίδες εδώ. Σε περίπτωση που δεν τις ξέρετε, είναι ένα κλασικό φρουτάκι έτσι περισσότερο Χριστουγέννων. Τις ανοίγουμε, στρίβουμε, αφήνουμε εδώ και θα ανοίξει σιγά σιγά μόνη της. Εννοείται πως είναι κάτι πολύ όμορφο να φτιάχνετε όλη τη χρονιά, δεν είναι μόνο για την πρωτοχρονιά. Αλλά άμα βάλετε μέσα ένα φρουρί, γίνεται άνετα μία βασιλόπιτα. Αφήσω να ανοίξει, τελείως. Λοιπόν, τώρα έχω και άλλα φρουτάκια. Φραουλίτσες. Και εδώ. Γενικά μην προσπαθήσετε να το κάνετε τέλειο. Θέλουμε ένα ρουστικ, όμορφο κέικ που όλοι να θέλουν πραγματικά να κόψουν ένα κομμάτι. Έχω και λίγα blueberries. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Κι άλλο ένα εδώ. Θα μου πει ο σκηνοθέτης, άμα φαίνεται ωραίο από πάνω, θέλει να βάλω κι άλλο φρούτα. Όχι άχνη, δεν θα βάλουμε άχνη. Γιατί τι έχουμε εδώ? Έχουμε εδώ κάριδο, έχουμε Χριστούγεννα, έχει καρύδα μέσα το κέικ μας. Οπότε θα ρίξουμε σίγουρα γύρω-γύρω, γιατί θέλουμε να είναι χιονισμένο. Τώρα θα μου πείτε ότι δίπλα-δίπλα δεν μπορούμε να φάμε. Σκοπός είναι να φάει και το μάτι. Αλλά καθώς βγάζετε κομμάτι, πιστέψτε με, θα πάει το ενδοκάριδο από κάτω. Και βέβαια λίγο από πάνω. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Και δυστυχώς τώρα ήρθε η ώρα να το χαλάσω, γιατί πρέπει να κόψω ένα κομμάτι. Για το κέικ αστέρι με καρύδα και σοκολάτα. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας, το ξύσμα από το πορτοκάλι και χτυπάμε μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε 3 κουταλιές αλεύρι, 1-1 τα αυγά, σιγά σιγά το γάλα και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το baking powder, το ενδοκάριδο, τα cranberries, το αλάτι, την κουβερτούρα ψιλοκομμένη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το μείγμα με το αλεύρι στον κάθο του μίξερ και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε το μείγμα του κέικ σε μία βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα σε σχήμα αστέρι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 50 με 60 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε το κέικ σε μία σχάρα να κρυώσει. Για την γκανάζ, βράζουμε σε ένα κατσαρολάκι την κρέμα γάλακτος. Βάζουμε σε ένα μπολ τη σοκολάτα σε κομμάτια, προσθέτουμε το σπορέλαιο και ρίχνουμε την καυτή κρέμα γάλακτος.
αφήνουμε για λίγα δευτερόλεπτα να μαλακώσει και στη συνέχεια ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα. Έπειτα ρίχνουμε την κανά σε ένα ταψί και την ανακατεύουμε με μία μαρίζ μέχρι να κρυώσει και να δέσει. Μεταφέρουμε την κανά στο μπολ, έπειτα την απλώνουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του κέικ, καλύπτοντας με μία μικρή σπάτουλα και τα πλαϊνά, κάνουμε λεπτή τη στρώση και την αφήνουμε για 4 με 5 λεπτά να σταθεροποιηθεί. Στολίζουμε το κέικ αστέρι με φυσαλίδες και φρέσκα φρούτα. Πασπαλίζουμε με ενδοκάριδο και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα υπέροχο κομμάτι. Εδώ. Και εδώ. Θα ρίξω λίγα ακόμα φρουτάκια από πάνω. Εδώ. Και λίγα στο πιάτο. Και λίγο καρύδα. Και έναν ωραίο δυόσμο. Και κοιτάξτε εδώ. Είναι μοναδικό. Εντάξει. Να μην σας πω για την ευχή, γιατί το κέικ το φτιάξαμε με ευλάβεια. Πραγματικά σεβαστήκαμε την κάθε τεχνική που κάναμε στο κέικ. Οπότε είναι πάρα πολύ αφράτο, πραγματικά εξαφανίζει το στόμα. Η σοκολάτα μαζί με τα cranberries και τη σοκολάτα από πάνω και τα φρουτάκια έχουν δώσει το απόλυτο αποτέλεσμα. Μιλάμε για ένα κέικ. Οπότε δοκιμάστε, ίσως και να πείτε ότι πρώτη φορά στη ζωή σας έχετε φάει κέικ. Μοναδική συνταγή. Κάντε ακριβώς ό,τι σας έδειξα και στο τέλος θα εντυπωσιαστείτε και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που θα δουν αυτό το υπέροχο κέικ στο τραπέζι σας.